προσπάθειες των ανθρώπων του, διάλυσε μια διαδρομή 30 χρόνων. Το πολιτιστικό έργο για τα πεπραγμένα των 30 αυτών χρόνων θα παρουσιάσουμε τώρα σύντομα και περιεκτικά. Έτος ίδρυσης. Ιδρύθηκε 13 Μαρτίου του έτους 1988 από 33 ιδρυτικά μέλη καταγόμενα από την Κρήτη, κατοίκους Παλίνης, Κάντζης, Γλυκών Νερών και γύρω περιοχών. Σκοπός τους η διάσωση, διάδοση και προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της κρητικής παράδοσης. Πρόεδρε. Διετέλεσαν πρόεδροι οι εξής. Γιώργος Σιμομιχελάκης από το 1989 έως το 1993. Νίκος Μαρθιακάκης από το 1993 έως το 1995. Και Μαρία Καρκουλάκη από το 1995 μέχρι σήμερα. Διοικητικά συμβούλια. Συγκροτήθηκαν μέχρι σήμερα 15 ενεαμελή διοικητικά συμβούλια και εκλέχθηκαν σε αυτά 50 άτομα ως μέλη. Δάσκαλοι χορού και μουσικών οργάνων κατά χρονολογική σειρά. Χορού. Μανώλη Τσουχαράκης, Βασίλης Στουπής, Μανώλης Αλεξανδράκης, Κωστής Κυριακάκης, Γιάννης Μεγαλακάκης και Γιώργος Μεγαλακάκης. Λύρας. Αστρινός Ζαχαριουδάκης, Διονύσης Κορνιλάκης και Όθωνας Μπικάκης. Λαούτου. Νίκος Καραμπυράκης. Μαντούρας και παραδοσιακού βιολιού, Μανώλης Μπουρλάκης. Μαθήματα χορού. Εκατοντάδες άτομα κάθε ηλικίας έμαθαν και μαθαίνουν κριτικούς χορούς. Μαθήματα μουσικής. Δεκάδες άτομα κάθε ηλικίας έμαθαν και μαθαίνουν λύρα, λαούτο, μαντούρα και παραδοσιακό βιολί. Οι εκδηλώσεις του συλλόγου μας. Το ΚΡΙΚΡΙ στα 30 χρόνια λειτουργίας του είχε παρουσία σε 182 πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αναλυτικότερα, κάθε χρόνο διοργανώνει τουλάχιστον 4 εκδηλώσεις. Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίκας με βράβευση των παιδιών που πετυχαίνουν σε ΑΕΗ και ΒΕΗ. Ετήσιο χορό, γιορτή του Κλείδωνα και γιορτή της Τσιμπουδιάς. Παράλληλα, συμμετέχει σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνουν άλλοι σύλλογοι ή φορείς. Οι σπουδαιότερες είναι στα 100 χρόνια της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα, της Παγκριτίου Ενώσεως, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρητικών Σωματείων, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, στην ετήσια έκθεση κρητικών προϊόντων στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και σε εκδηλώσεις σχολικών συγκροτημάτων και πανελλάσσεις. Επίσης, το ΚΡΙΚΡΙ έδωσε πολύ μεγάλη σημασία στη διαδικτυακή προβολή της κρητικής παράδοσης. Για το σκοπό αυτό, δημιούργησε και λειτουργεί ιστοσελίδα με 8.360 επισκέπτες και 29.000 επισκέψεις από 60 χώρες. Περιέχει στοιχεία που αφορούν τον κρητικό πολιτισμό, ιστορικά στοιχεία και γεγονότα, προσωπικότητες της Κρήτης, κρητικές παραδοσιακές τέχνες, καταγωγή των κριτών, ματινάδες, κρητική κουζίνα, διατροφή και συνταγές, χορούς της Κρήτης, υπηρεσίες, φορείς της Κρήτης και ημερήσιο πρόγραμμα κρητικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα. Περιέχει την ιστορία του ΚΡΙΚΡΙ με βίντεο και φωτογραφίες από το 1998 έως σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, πρόγραμμα μαθημάτων χορού και μουσικών οργάνων, πρόγραμμα εκδηλώσεων του ΚΡΙΚΡΙ, νέα από την ποδοσφαιρική μας ομάδα και τρόπους επικοινωνίας με το Σύλλογο. Παράλληλα, υπάρχει κανάλι στο YouTube με 355 βίντεο από τα χορευτικά μας και 2 σελίδες στο Facebook. Στην πρώτη έχουν δημοσιευθεί 1.200 βίντεο από το ΚΡΙΚΡΙ, την Κρήτη και την παράδοσή μας γενικότερα, 750 φωτογραφίες και 325 άλμπουμ φωτογραφιών. Στη δεύτερη σελίδα δημοσιεύουμε μόνο ματινάδες. Μέχρι τώρα έχουν δημοσιευθεί 950 ματινάδες. Όσον αφορά τις συνεργασίες, το ΚΡΙΚΡΙ ιδρύωσε συνεργασίες με άλλους συλλόγους από όλη την Ελλάδα, το εξωτερικό και κυρίως τον απόδημο ελληνισμό, ανταλλάσσοντας υλικό από τις εκδηλώσεις. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι βίντεο με πεντοσάλια από το χορευτικό μας αναρτήθηκε σε 2 σελίδες της Ομογένειας με 345.000 και 2.100.000 μέλη αντίστοιχα, κάνοντας συνολικά 640.000 προβολές σε όλο τον κόσμο.
Αγαπητοί φίλες και φίλοι, αυτό είναι το Κρικρί. Αυτή είναι η προσφορά μας στην Κρήτη, στην Ελλάδα, στην παράδοσή μας γενικότερα και αυτό τον σύλλογο υπηρετούμε όλοι μας με ζήλο και μεράκι. Θα κλείσουμε αυτή την παρουσίαση του Κρικρί με λόγια Ελλήνων του εξωτερικού. Είμαστε Έλληνες του εξωτερικού. Μας έχετε συγκινήσει τόσο πολύ που πραγματικά δεν βρίσκουμε λόγια να το περιγράψουμε. Μας κάνετε να νιώθουμε δυνατοί και υπερήφανοι. Σας ευχαριστούμε για τα όμορφα συναισθήματα που μας δίνετε. Συνεχίστε έτσι να μας κάνετε υπερήφανους. Αυτό θέλουμε.